Στο ενεργητικό του μετρά ήδη τρεις συνεχείς θητείες ως Δήμαρχος Ηρακλείου. Έπειτα από 5 χρόνια στην ενεργό αντιπολίτευση, επιλέγει να διεκδικήσει ξανά τα ηνία της πόλης. Ο Γιάννης Κουράκης, επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο 375, είναι απόψε κοντά μας. Κύριε Κουράκη, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από ένα ρεπορτάζ που προηγήθηκε και αφορά τη νέα μελέτη για την πλατεία Ελευθερίας. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος βέβαια παραδέχθηκε ότι η μελέτη αυτή δεν έχει εγκρίσεις από την αρχαιολογία. Κοιτάξτε, αυτά είναι προεκλογικά τρίκ και λυπάμαι πάρα πολύ, διότι είναι δημοτική αρχή 5 χρόνια και στα 5 χρόνια αυτά δεν φρόντισαν να ολοκληρώσουν τη μελέτη της πλατείας Ελευθερίας. Απλώς παρουσίασαν ένα τρισδιάστατο μοντέλο, χωρίς ουσιαστικά μελέτη, χωρίς καμιά έγκριση, και το προβάλλουν ως διαβούλευση. Θέλω να σας πω ότι... Αν δεν κάνω λάθος, ανατρέχοντας και στα αρχεία μας, πριν από 1,5 χρόνο ακριβώς, η κυρία Βλαζάκη από πλευράς αρχαιολογικής υπηρεσίας είχε απορρίψει τη μελέτη αυτή με 35 παρατηρήσεις, αν δεν κάνω λάθος. Έχω την αίσθηση ότι η μελέτη αυτή έχει απορριφθεί 3 φορές και δεν έλαβαν καθόλου υπόψη τις παρατηρήσεις που υπάρχουν. Άρα δεν είναι άξιο σχολιασμού, γιατί είναι 30 μέρες πριν τις εκλογές. Νομίζω ότι πρέπει να σεβόμαστε όλοι τους πολίτες και εκείνο που πρέπει να κάνουμε όλοι είναι από την πρώτη μέρα που αναλαμβάνουμε να είμαστε ενεργοί για τα αποτελέσματα για τους δημότες και όχι τις τελευταίες μέρες για να τους ξεγελάσουμε. Θέλω όμως να σας πω το εξής, ότι και η Ευρώπη αυτή την ώρα, αλλά και συνολικά σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα, στις μεγάλες πόλεις, πρέπει να γίνεται μια ολιστική παρέμβαση. Θέλω να σας πω ότι δεν είναι μόνο η πλατεία Ελευθερίας. Όπως διαμορφώνεται το Ηράκλειο, εμείς ως κίνηση, αλλά και εγώ τα προηγούμενα χρόνια, είχαμε μετά τη μελέτη της πλατείας Γεροσύνης του Ιστορικού Κέντρου, έτσι, άλλη αμαρτία αυτή, είχαμε ως στόχο να μελετήσουμε την πλατεία Δασκαλοένη, την πλατεία Ελευθερίας, την πλατεία του μουσείου, που το μουσείο μας είναι από τα κορυφαία μουσεία του κόσμου, μαζί με τη Βίγλα. Έτσι, ένα ενιαίο σύνολο που να αντιμετωπίσει και την αλυσίδα των προβλημάτων. Είτε αφορά καθαριότητα, είτε αφορά κυκλοφοριακό, είτε οτιδήποτε άλλο, είτε φωτισμό. Νομίζω ότι είναι λάθος να επικεντρωνόμαστε μόνο στην πλατεία Ελευθερίας. Το Ηράκλειο έχει πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες. Νομίζω πρέπει να αποσυρθεί και να γίνει μια παρέμβαση στο σύνολο της περιοχής, όπου να δέσει με τη δικαιοσύνη και να αντιμετωπιστούν και το σύνολο των προβλημάτων που θα προκύψουν από τη μεγάλη αυτή ανάπλαση. Τώρα, έχετε δώσει στη δημοσιότητα τα 2/3 του ψηφοδελτίου σας. Είσαστε, αν δεν κάνω λάθος, επίσης και η πρώτη παράταξη που παρουσίασε τους υποψήφιους κοινοτικούς συμβούλους στα 4 δημοτικά διαμερίσματα της πόλης. Επίσης, έχετε επικοινωνήσει και τους βασικούς άξονες του προγράμματός σας. Τι είναι αυτό που ζητά, που σας ζητά ο κόσμος να θέσετε σαν προτεραιότητα? Διότι γυρίζετε στην πόλη, μιλάτε με τον κόσμο, έχετε επικοινωνία, έχετε επαφή. Κοιτάξτε, εκείνο που ζητά είναι τα ζητήματα της καθημερινότητας. Από τα πιο απλά μέχρι τα πιο μεγάλα. Εμείς το έχουμε βάσει σε 7 στρατηγικές προτεραιότητες σε αυτό το ζήτημα της καθημερινότητας. Μάλιστα το ονομάζουμε ποιοτική καθημερινότητα. Και εκείνο που πρέπει κανείς να δει και πρέπει να αξιοποιήσει όλες τις σύγχρονες και νέες τεχνολογίες. Θα παρουσιάσουμε και το αποτύπωμα σε σχέση, το δικό μας αποτύπωμα, τη κίνησή μας δηλαδή, σε σχέση με την ποιοτική καθημερινότητα. Το ένα είναι αυτό. Αλλά και το άλλο είναι ότι πρέπει να συνεχίσουν τα μεγάλα έργα ώστε να αλλάξει η πόλη. Μικρά και μεγάλα έργα. Μικρές και μεγάλες δράσεις. Από τον πολιτισμό, από την καθημερινότητα, από τις μεγάλες παρεμβάσεις, από τη Μαρίνα. Και θέλω να σας πω ότι το Ηράκλειο έχει δυνατότητες και επίσης θέλω να τονίσω ότι είναι σε 730 πόλεις της Ευρώπης που θα χρηματοδοτηθούν για την ολοκληρωμένη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και για την περίοδο 21-27, διότι αυτή τη συζήτηση γίνεται μια, στην Ευρώπη γίνεται μια συζήτηση για το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Έρχομαι τώρα στο 14-20. Ο Δήμος Ηρακλείου δεν έχει απορροφήσει ούτε ένα ευρώ από αυτά τα οποία του αναλογούν. Και θέλετε να σας πω και κάτι άλλο, ότι φοβήθηκε να, ο ίδιος ο Δήμος να δημιουργήσει διαχειριστική αρχή, δηλαδή κινήθηκε φοβικά, ενώ και η Ευρώπη και η ελληνική νομοθεσία του έδιναν τη δυνατότητα να δημιουργήσει δικιά του διαχειριστική αρχή, να πάρει όλα τα χρήματα να τα διαχειριστεί ο Δήμος Ηρακλείου, χωρίς να έχει ανάγκη τη διαχειριστική αρχή της περιφέρειας. Νομίζω κινήθηκαν φοβικά, κινήθηκαν αποτελεσματικά, κινήθηκαν αποσπασματικά
Και έτσι λοιπόν το Ηράκλειο, έχω την αίσθηση, χωρίς να έχω καμιά αντιπολιτευτική διάθεση, έχασε 5 χρόνια. Μάλιστα. Άρα, αυτό που μας είπατε εν πωλής και εν ολίγης είναι ότι στην πρώτη γραμμή θα βάλετε τα θέματα της καθημερινότητας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής σε ό,τι αφορά τους δημότες και επίσης θα συνεχίσετε στη φιλοσοφία των έργων. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που έγιναν στο παρελθόν που συνδέθηκαν με το όνομά σας. Θέλω τώρα να σας ρωτήσω ποια είναι η ανάγκη αυτή που σας ώθησε να διεκδικήσετε ξανά τα ίνια του Δήμου. Έχετε και τρεις θητείες στο ενεργητικό σας. Τι είναι αυτό που σας γέννησε την ανάγκη να διεκδικήσετε ξανά το Δήμο? Πρέπει να τονίσω ότι στην τελευταία θητεία, η οποία ήταν 3 και κάτι χρόνια, δεν ήταν μια θητεία τετραετίας, ήταν ο νόμος του Καλλικράτη, όπου συνένανε το Δήμο Ηρακλείου, μάλιστα 4 δήμους, το Δήμο Αλικανασού, είναι γνωστό αυτό, το Δήμο Γρουλαίνη, το Δήμο Παλιανής και το Δήμο Τεμένους, που έπρεπε να συνθέσεις λειτουργίες, έθιμα, ήθη, να αντιμετωπίσεις πολλά οργανωτικά ζητήματα, μέχρι να μπει ο Δήμος μπροστά με τη νέα του δομή. Υπήρξε το μνημόνιο που περικόπηκαν 60% οι πόροι της αυτοδιοίκησης και είμαστε σε ένα συνεχή αγώνα για να στηρίξουμε και την κοινωνία να μείνει όρθια μέσα από τις κοινωνικές παρεμβάσεις που κάναμε, διότι υπήρχε πάρα πολύ ανεργία, έτσι, υπήρχαν πάρα πολλά ζητήματα έτσι, που αντιμετώπιζε ο λαός, αλλά παράλληλα να στηρίξουμε και τον ίδιο το θεσμό, τον ίδιο το φορέα της τοπικής δημοκρατίας και δόξα στον Θεό τα καταφέραμε. Τώρα, τι είναι εκείνο πραγματικά που μας ώθησε συλλογικά και εμένα προσωπικά να κατέβουμε ξανά να διεκδικήσουμε να είμαστε η επόμενη δημοτική αρχή? Σε δύο πράγματα εδώ να απαντήσω στους δημότες. Το ένα είναι ότι έχουμε να δώσουμε πράγματα, πάρα πολλά πράγματα. Στη νέα εποχή, όπως εξελίσσεται η κοινωνία, η οικονομία και οι κοινωνίες, έχουμε ένα ολοκληρωμένο, αναπτυξιακό, ισορροπημένο, κοινωνικά δίκαιο πρόγραμμα. Και επίσης λέμε ότι το Ηράκλειο το χωρίζουμε σε 3 κύκλους ζωής ή 3 ζώνες ζωής. Είναι η εντός τυχών πόλης, που θέλουμε το ιστορικό κέντρο να είναι υψηλής πολιτιστικής κουλτούρας και ποιότητα, να είναι ελκυστικό, να είναι συναρπαστικό, να είναι ζωντανό. Είναι η εκτός τυχών πόλη, όπου θέλουμε να δημιουργήσουμε ήσυχες γειτονιές, όπου ο καθένας θα μπορεί να κινείται και να ζει πάρα πολύ ποιοτικά μαζί με τις άλλες εμπορικές λειτουργίες. Και επίσης θέλουμε να στηρίξουμε το στοβολόνα, που λέω εγώ, του Δήμου Ηρακλείου, δηλαδή την αγροτική περιοχή, με συγκεκριμένες παρεμβάσεις και στήριξη του αγροτικού τομέα, αλλά παράλληλα με τους ελκυστικούς οικισμούς όπως θέλουμε να τα κάνουμε. Το ένα είναι αυτό, και αυτό το υποστηρίζουμε με 7 στρατηγικές πρωτοβουλίες και 5 μεγάλες εμβληματικές παρεμβάσεις. Άρα λοιπόν έχουμε να δώσουμε, και έχουμε να δώσουμε αξιοποιώντας και τη νέα τεχνολογία. Γι' αυτό βλέπετε ότι παρουσιάζουμε και τις πρωτοβουλίες μας. Το πρόγραμμά μας είναι πρωτοποριακό, κοστολογημένο, και νομίζω ότι είμαστε και η μοναδική έτσι κίνηση που συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Συμπεριφέρεται πολιτικά, συμπεριφέρεται απέναντι στους δημότες με πρόγραμμα, και θέλουμε έτσι να κρυφτούμε. Και το δεύτερο που πρέπει να απαντήσουμε, και πρέπει να απαντήσω και εγώ με ποιους. Έχουμε κάνει ένα νέο σχήμα, εντελώς νέο. Όχι κατά ανάγκη ηλικιακά, αλλά με νέα πρόσωπα που έχουν να φέρουν ιδέες, πάρα πολλές ιδέες. Έχουν βαριά βιογραφικά, έχουν δουλέψει και έχουν τέτοιες ιδέες που νομίζω ότι το Ηράκλειο τα επόμενα χρόνια, εάν έχουμε την τύχη, οι πολίτες, που νομίζω από αυτό που διασπιστώνομαι είμαστε ένα μεγάλο πλειοψηφικό ρεύμα, αυτό εισπράττουμε από τους πολίτες, νομίζω ότι το αποτύπωμα που θα αφήσουμε το επόμενο διάστημα θα είναι πάρα πολύ μεγάλο, θα είναι πάρα πολύ ελκυστικό, και θα είμαστε όλοι περήφανοι ότι το Ηράκλειο θα γίνει το διαμάντι της Μεσογείου. Θα γίνει πρώτος ευρωμεσογειακός προορισμός, με ό,τι σημαίνει αυτό. Πριν στις τοποθετήσεις σας, αυτό που καταλάβαμε είναι ότι βάζετε αρνητικό πρόσημο σε ό,τι αφορά τη θητεία της νυν Δημοτικής Αρχής. Θέλω όμως να μου πείτε, πέρα από ένα μεγάλο λάθος που εκτιμάτε ότι έκαναν και το οποίο τους χρεώνεται, και ένα βήμα θετικό, το οποίο ενδεχομένως εσείς, αν βρεθείτε στα ηνία του Δήμου την επόμενη μέρα, να το συνεχίσετε. Κοιτάξτε, θα τοποθετηθώ συνολικά, δεν θέλω να ξεχωρίσω κάτι. Όλα τα ζητήματα και όλα τα θέματα σχεδόν, γι' αυτό και πάρα πολλά θέματα, επέστρεψαν από την κεντρωμένη διοίκηση, αλλά σταματήσουμε στο πολιτικό κομμάτι.
Όλα τα θέματα ήταν απρογραμμάτιστα, πρόχειρα, αποσπασματικά, αναποτελεσματικές παρεμβάσεις και θέλω να σας αναφέρω 3-4 πράγματα. Άκουσα πολλές φορές τον κύριο Δήμαρχο να αναφέρεται στο μεγάλο του εμβληματικό έργο τον κόλπο Τερματά, να κάνει παραλία. Μάλιστα μας έδειξαν ένα τρισδιάστατο σχέδιο, έχουν προσλάβει και τον αντίστοιχο μακετίστα για να κάνει τρισδιάστατα σχέδια, όπου έδειξε και ομπρέλες. Τι σημαίνει αυτό? Θα δημιουργήσει μια τεχνική παραλία, θα φέρει, αν δεν κάνω λάθος, 28.000 χιβικά, δηλαδή περίπου 1.500 φορτηγά άμμο ή μπάζα ή νταμαρίσια άμμο. Θα μπαζώσει τη θάλασσα και κάνει μια τεχνική παραλία που μόλις στον πρώτο κυματισμό θα πάρει όλη την άμμο. Αλλά είναι μια καταστροφή του περιβάλλοντος. Εκεί έπρεπε να συνεχιστεί η μελέτη που είχαν προχωρήσει του στρατοί, έτσι, να στερεωθεί, να στερεωθούν τα μπάζα. Και να... Άρα αυτό το μεγάλο εμβληματικό έργο, που είναι ένα πάρα πολύ μικρό έργο, ασήμαντο έργο, 150, δεν προσφέρει κάτι στις Ηρακλειώτες, πήγε και αυτό στην άκρη. Άκουσα μάλιστα προχθές ότι αν ρωτήθηκε ποιο είναι το μεγάλο έργο, έφυγε και είπε ότι ανοίξαμε 3,5 γεωτρήσεις. Αν είναι δυνατόν στα 5 χρόνια να υπερηφανεύεσαι ότι άνοιξε 3,5 γεωτρήσεις. Δείτε το έργο που είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. 19 Τετάρτου, δηλαδή πριν μερικές μέρες, έπρεπε να παραδείξει το σύνολό του. Ένα έργο που κοπιάσαμε, συνεργαστήκαμε με την αρχαιολογία, πήραμε όλες τις μελέτες, το καταθέσαμε μάλιστα στο ΕΣΠΑ. Δεν επιχείρησαν να συνεχίσουν τη διεκδίκησή του, παρότι ήταν ένα έργο που θα περηφανόταν και η ίδια η Ευρώπη για αυτή την ωραία αστική ανάπλαση που ήταν συνέχεια των προηγούμενων αστικών αναπλάσεων που κάναμε. Δείτε λοιπόν ότι τελείωσε ο συμβατικός χρόνος των 18 μηνών, πόσο ταλαιπωρήθηκαν οι πολίτες. Έχουν γραφεί σχόλια ότι έχουν αλλάξει τα υλικά και έτσι είναι. Το 10x10x10, ο κυβόλτης ας πούμε έγινε 10x10x5. Τρομερό, κατά τη διάρκεια εκτέλεση του έργου. Άλλαξε η γραμμή του έργου, νομίζω ότι και τα υλικά, και είμαστε λοιπόν στη λήξη της θητείας, έληξε η συμβατική υποχρέωση και δεν έχει κατασκευαστεί ούτε το 40% του έργου. Λοιπόν, είναι αρνητικά κρίνει τη Δημοτική Αρχή και το χειρότερο απ' όλα, έχασε η ίδια η ομάδα σε 5 χρόνια την ίδια της συνοχή. Παραιτήθηκαν Δημοτικοί Σύμβουλοι, έφυγαν Δημοτικοί Σύμβουλοι. Να σκεφτείτε ότι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι πρόεδρος της μειοψηφίας. Δεν πήρε ούτε τους 25 ψήφους από τους 49 ψήφους που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, πήγε στην τρίτη ψηφοφορία και είναι δήμαρχος της μειοψηφίας, νομίζω με 23 ψήφους. Άρα σημαίνει ότι υπήρχε και ένα πρόβλημα συνεννόηση, επικοινωνία, συντονισμού. Έτσι. Αλλά εμείς δεν στεκόμαστε τώρα αυτά. Θα στα αναδείξουμε αυτά και στην προεκλογική περίοδο. Αλλά πιο πολύ εμείς θέλουμε να προβάλλουμε, να κινηθούμε θετικά και να παρουσιάσουμε το δικό μας πρόγραμμα, τη δική μας θέση, τη δική μας άποψη. Και έχει ξεκινήσει ένας διάλογος και το επόμενο διάστημα θα παρουσιάσουμε και μετά από το διάλογο, γιατί να ξέρετε ότι και τις πρωτοβουλίες που θέσαμε σε διαβούλευση υπήρξαν τουλάχιστον 500 ηλεκτρονικά μηνύματα μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αρκετές επιστολές και αρκετοί πολίτες με συνάντησαν, επιστημονικοί φορείς, για να μου πούν την άποψή τους. Άρα αυτό θέλουμε να προβάλλουμε. Το πρόγραμμά μας, τη νέα δυναμική που θέλουμε να δώσουμε στο Ηράκλειο, τη νέα προοπτική, ούτως ώστε να επαναλάβω να γίνει το διαμάντι της Μεσογείου. Ωραία. Θέλω κλείνοντας να μου πείτε τι είναι αυτό που σας έχει διδάξει η διαδρομή σας τόσα χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση και αν ασκείτε κριτική στο Γιάννη Κουράκη. Κοίταξε, έχω κάνει εγώ τα λάθη μου. Έχω κάνει λάθη τα οποία τα αναγνωρίζω. Αλλά δεν είναι λάθη τα οποία θα έβλαπταν, εν πάση περιπτώσει, τους πολίτες. Μπορεί να έχω κάνει μια λάθος εκτίμηση, μπορεί να έχω κάνει μια λάθος επιλογή συνεργάτη και να το έχω πληρώσει αυτό. Αλλά κανείς μέσα από αυτή τη διαδρομή και μέσα από αυτό που συνέβη το 2014, έχω πει πάρα πολλές φορές, σέβομαι την ετοιμιγορία και αλίμονο αν δεν το έκανε ένας άνθρωπος που είμαι και βαθιά, εν περιπτώσει, δημοκράτης. Έτσι πιστεύω για τον εαυτό μου και έτσι θεωρώ πως είμαι, δεν μιλάω πολύ για τον εαυτό μου. Μ' αρέσει η συζήτηση και ο διάλογος με τον κόσμο, αλλά λέω όλα για κάποιο λόγο έγιναν. Τώρα λοιπόν είμαστε ξανά μπροστά, θέλουμε να πάμε το Ηράκλειο ψηλά και εκείνο που μ' αρέσει είναι ναι να συνεργάζομαι, ναι να παίρνουμε αποφάσεις, ναι όμως και να φέρνουμε αποτέλεσμα.
Και πάνω απ' όλα, όταν η κεντρική εξουσία δεν ακούει μέσα από την συνεργασία που έχει να διεκδικεί για τους πολίτες, και αυτό θα κάνουμε. Λοιπόν, νομίζω ότι με το πρόγραμμά μας το Ηράκλειο θα έρθει πολύ μπροστά και πολύ ψηλά. Κύριε Κουράκη, εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά σε αυτό το σημείο που βρεθήκατε απόψε κοντά μας. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Θέλω να ευχηθώ και εγώ καλό υπόλοιπο της Μεγαλοβδομάδας και καλή Ανάσταση να έχουμε. Να είστε καλά.